Κυρία Μανολάκο. Θα ήθελα και εγώ να αρχίσω από το προσφυγικό. Μέσα σε 24 ώρες έχουμε 40 νεκρούς. Άνθρωποι πάνε να σωθούν από τη φωτιά του πολέμου και βρίσκουν τραγικό θάνατο σε υγρούς τάφους. Έχουν αιτία. Είναι υπεριαλιστικοί πόλεμοι και επεμβάσεις. Ωστόσο, υπάρχουν και τα κλειστά σύνορα, οι αντιδραστικοί νόμοι, το Δουβλίνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στην κυριολεξία ποδοπατάνε δικαιώματα των προσφύγων. Και φυσικά και η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Το λέω γιατί και η συνθήκη της Γενέβης ποδοπατιέται, αλλά ταυτόχρονα εμείς καλούμε τον ελληνικό λαό να δείξει αλληλεγγύη αλλά και να παλέψει ενάντια σε αυτούς τους νόμους και τις συνθήκες που δημιουργούν προσφυγιά, δυστυχία και φτώχεια. Και κυρίως να καταδικάσει και τον νέο νόμο που δημιουργεί φυλακίσεις προσφύγων μέχρι να πάρουν άσυλο. Σε ό,τι αφορά το κουκάκι, κοιτάξτε να σας πω, είναι ένας φαύλος κύκλος όλα αυτά. Και στην ΑΣΟΕ μπήκανε, βγάλανε, ξαναμπήκανε. Και τι είχε σαν αποτέλεσμα? Εκείνο, να κάθεται με σταυρωμένα χέρια? Όχι. Α, με βγάζουν, λέει. Προπαγανδίσανε για να περάσει η κατάργηση του ασύλου. Το φοιτητικό κίνημα δεν εξοικειώνεται με αυτό. Θέλω να σας πω ότι πρέπει να ξεκαθαρίζει κάποια κατάσταση. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Υπάρχει τώρα, συγγνώμη, δεν είναι φοιτητικό κίνημα η κατάργηση του κουκάκι. Υπάρχει θολούρα, βεβαίως, γιατί η κατάργηση του ασύλου στο πανεπιστήμιο δεν αφορά μόνο το φοιτητικό κίνημα, αφορά όλη την κοινωνία. Mm-hmm. Εντάξει, για να είμαστε καθαροί, απλώς χρειαζόντουσαν ένα άλοθη. Και παρακολουθώντας, αν θέλετε, και το ρεπορτάζ χτες για το κουκάκι, δεν φαίνεται να αλλάζει καμία κατάσταση σύμφωνα με δηλώσεις που παίρνανε δημοσιογράφοι από γείτονες. Και το λέω γιατί κανείς δεν ξέρει κατά πόσο μπορεί να αποτελεί άλοθη για να δείχνει αποτελεσματικότητα η κυβέρνηση ή να αποτελεί άλοθη για να διαιωνίζει το δόγμα νόμος και τάξη. Η ουσία είναι ότι φαύλος κύκλος και αναπαράγεται. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα όμως σε πραγματικές πηγές δεν έχουμε. Ας πούμε στο Μενίδη. Παραμένει ο πυρήνας. Και το ξέρουμε όλοι. Ναι. Άρα πολλά ερωτηματικά και καθόλου ξεκάθαρη Βέβαια, κατάσταση. Εντάξει, το κόμμα σας σήμερα έχει τη δημητική του, γιατί είναι σε λίγη ώρα θα γίνει και το ραντεβού. 11 η ώρα είναι. Ναι. Κύριε Μανολάκου, για τον πρόεδρο μόνο, γιατί μας παίζει ο χρόνος. Κοιτάξτε, το ΚΚΕ δεν προτείνει, δεν ψηφίζει, δεν συνενεί για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γιατί είναι ένας θεσμός ο οποίος επικυρώνει το αντιλαϊκό πολιτικό πλαίσιο. Ενδιαφέρονται τα αστικά κόμματα να εμφανίσουν συνένεση και να επικυρώσουν ακριβώς σε αυτό το αντιλαϊκό πλαίσιο που υλοποιούν και οι δύο. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ τους ενώνει. Το τρίτο μνημόνιο που ψηφίσανε μαζί και όλους αυτούς τους αντιλαϊκούς νόμους που προέρχονται από αυτό και εφαρμόζονται. Εκεί που σταμάτησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει σήμερα της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στον ΟΤΕ, αλλά η απεργία ξεκίνησε για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις οποίες τις καταπάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζουν τώρα και με απολύσεις. Γι' αυτό η απάντηση πρέπει να είναι και με τη νέα χρονιά ισχυρό λαϊκό κίνημα για τα δικαιώματα των εργαζομένων που πάρθηκαν στην κυριολεξία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ειδικά ταχύτατα στην περίοδο της κρίσης.